Γεια σας φίλοι μου, είστε στο κανάλι Spoiler King και πάμε να σας πούμε. Ποιος παίκτης επικοινώνησε με την κοπέλα του στην Αθήνα? Πριν περάσουμε στο βίντεο φίλοι μου, μπείτε καρυγραφή όπου θα βρείτε το link του 99 Fashion Brands. Ένα site με χιλιάδες προσφορές, όπου βρείτε τεράστια ποικιλία προϊόντων για άντρες και για γυναίκες στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Ποιος διάσημος είχε επικοινωνία κρυφά με την αγαπημένη του? Πώς τα κατάφερε? Ποιος ήταν ο λόγος και γιατί δεν είδαμε τίποτα ακόμα στα επεισόδια? Σχεδόν 2,5 μήνες τώρα βρίσκονται στον Άγιο Δομήνικο οι παίκτες και όπως δηλώνουν συνεχώς στην κάμερα, το μεγαλύτερό τους πρόβλημα δεν είναι η πείνα, αλλά το γεγονός ότι δεν επικοινωνούν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Δεν είναι τυχαίο πως τα έπαθλα επικοινωνίας πολλές φορές τους βλέπουμε να κλαίνε, ακόμα και για μια φωτογραφία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Ηλίας Μπόγδανος, ο οποίος πολλές φορές έχει κλάψει και έχει πει πως θα ήθελε να μιλήσει τόσο με την αγαπημένη του Αλεξάνδρα, όσο και με τους γονείς του. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, ο διάσημος τραγουδιστής προημερών κατάφερε να έρθει σε επικοινωνία με την αγαπημένη του, όπως αποκαλύπτει η φωτογραφία που θα σας δείξουμε τώρα. Ο Μπόγδανος δεν έσπασε κάποιον κανόνα. Ωστόσο, πριν από λίγες ημέρες έκανε μια τεράστια έκπληξη στη σύντροφό του όταν της έστειλε γράμμα με ευχές από τον Άγιο Δομήνικο. Το θέμα το έδωσε η ίδια η Αλεξάνδρα ανεβάζοντας τη σχετική φωτογραφία στο Instagram και παραμένει άγνωστο πώς κατάφερε ο παίκτης του Survivor. Πιθανότατα θα το είχε κανονίσει πριν μπει στο παιχνίδι από τον Άγιο Δομήνικο όμως, γιατί έχει επάνω γραμματώσιμο ή ίσως το ζήτησε από κάποιον παίκτη που αποχώρησε. Ο Sky πάντως δεν έδειξε κάτι και πιθανότατα να μην το γνωρίζει ούτε η παραγωγή. Αυτό ήταν το spoiler φίλοι μου. Αν σας άρεσε ένα like και μια εγγραφή μας βοηθάνε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους σας.